Είναι η πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια που ο Ιρανός πρόεδρος πατάει το πόδι του στην Αίγυπτο. Ο Μοχάμεντ Μόρσι υποδέχτηκε τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ στο αεροδρόμιο του Καΐρου σε μια επίσκεψη που επικαθεστώτος Μουμπάρακ θα ήταν αδιανόητη, καθώς ο τέος πρόεδρος της Αιγύπτου είχε διατηρήσει τη συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ και ενίσχυσε τους δεσμούς μεταξύ Αιγύπτου και Δύσης. Ο Ιρανός πρόεδρος θα παραμείνει στην Αίγυπτο για 3 ημέρες και μεταξύ άλλων θα παρακολουθήσει συνέδριο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, ενώ θα συναντηθεί και με τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Al-Azhar, που είναι η παλαιότερη έδρα σουνιτικών σπουδών στον κόσμο. Όπως έγινε γνωστό, στις 26 Φεβρουαρίου το Ιράν θα συμμετάσχει σε νέες διαπραγματεύσεις με τις παγκόσμιες δυνάμεις που θα γίνουν στο Καζακστάν για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.